Επόμενη στάση μας πρέπει να είναι ο περιορισμός της πρόσληψης νατρίου. Η αυξημένη χρήση αλατιού, στο οποίο περιέχεται το νάτριο, συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου του στομάχου. Τρόφιμα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα είναι τα καπνιστά, τα παστά ή κονσερβοποιημένα κρέατα ή ψάρια, τα αλαντικά ή έτοιμες σάλτσες για σαλάτες και μπάρμπεκιου, τα συσκευασμένα και έτοιμα τρόφιμα γενικότερα, τα λαχανικά σε μορφή τουρσί, τα φαγητά τύπου fast food και άλλα ανάλογα. Θα πρέπει επίσης να περιορίσετε τη χρήση του επιτραπέζιου αλατιού και την προσθήκη του κατά το μαγείρεμα. Η συνολική ημερήσια πρόσληψη αλατιού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 γραμμάρια ημερησίως. Σκεφτείτε ότι η κατακεφαλήν πρόσληψη ξεπερνά τα 10 έως 11 γραμμάρια. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πάτε για τα ψώνια σας, διαβάστε με προσοχή την ετικέτα τροφίμων και κάντε τη σωστή επιλογή. Και σχετικά με την γεύση των φαγητών δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Αυτή μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας αντί για αλάτι μυρωδικά, λεμόνι, καρικεύματα. Ακόμα θα πρέπει να δίνετε προσοχή στον τρόπο επεξεργασίας των τροφίμων στο σπίτι. Το ψήσιμο και το τηγάνισμα του κρέατος και των ψαριών, περισσότερο από το κανονικό, προκαλεί τη δημιουργία καρκινογόνων ουσιών, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο πιθανότητας εμφάνισης του καρκίνου του στομάχου και του παχαίου εντέρου. Επίσης, η κακή συντήρηση των τροφίμων μπορεί να οδηγήσει στην αλλίωσή τους και στην εμφάνιση διαφόρων νοσημάτων. Είναι λοιπόν σκόπιμο να αποφεύγετε αρχικά την άμεση επαφή του τροφίμου με την εστία θερμότητας, είτε αυτή είναι αντίσταση, είτε ακόμα περισσότερο αν είναι κάρβουνο. Να αποφεύγετε την κατανάλωση μισοκομμένου φαγητού. Θα πρέπει να αφαιρείτε πάντα τα καμένα κομμάτια, να μειώσετε την κατανάλωση των τηγανιτών και ανταυτόν να προτιμάτε τα βραστά και μαγειρεμένα στον ατμό κρέατα και ψάρια. Να προτιμάτε την κατανάλωση ομών λαχανικών ή μαγειρεμένων στον ατμό. Και αν τα βράζετε, να χρησιμοποιείτε λίγο νερό και να τα βράζετε για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να περιορίσετε έτσι κατά το δυνατόν την απώλεια θρεπτικών συστατικών. Τέλος, να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες συντήρησης των τροφίμων και στην ημερομηνία λήξης. Άλλος ένας πολύ σπουδαίος παράγοντας πρόληψης του καρκίνου είναι φυσικά η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους. Η παχυσαρκία γνωρίζουμε πια με σιγουριά ότι αποτελεί βασικό προδιαθεστικό παράγοντα. Η διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους, χωρίς απότομες και συχνές αυξομοιώσεις, επιτυγχάνεται όταν υπάρχει ισορροπία μεταξύ της προσλαμβανόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ενδεικτικά ότι οι παχυσαρκές γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου και μετά την εμμηνόπαυση καρκίνου του μαστού. Οι γενικές διατροφικές οδηγίες που συζητήσαμε μέχρι αυτό το σημείο είναι προσανατολισμένες και σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορείτε όμως επίσης να παρακολουθήσετε και την σειρά αυτών των παρουσιάσεων στον τομέα της παχυσαρκίας, ώστε να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες. Εκτός από τη διατροφή και η συστηματική φυσική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει στην ίδια κατεύθυνση, προλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την εμφάνιση πολλών μορφών καρκίνου. Επειδή όμως σύγχρονες κοινωνίες και πόλεις ο τρόπος ζωής δεν σας προκαλεί ναύτιση φυσικής δραστηριότητας, μη παρέχοντας χώρους πεζοπορίας, ποδηλασίας και άσκησης, θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας. Βρείτε τον τρόπο να περπατήσετε, να κάνετε ποδήλατο, να χορέψετε και γενικότερα να υδρώνετε σε εισαγωγικά καθημερινά, χωρίς όμως να κουράζεστε. Κάντε ευχάριστα για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος, προσπαθήστε να μειώσετε την κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα. Και οι δύο αυτές συνήθειες έχουν σχετιστεί με την εμφάνιση καρκίνου του στόματος, του λάρικα, του ισοφάγου, του ύπατος, του πνεύμανου και του ουροδόχου κύστης. Θα πρέπει να περιορίσετε την κατανάλωση του αλκοόλ σε λιγότερες από 2 μερίδες την ημέρα για τους άνδρες και λιγότερα από 1 μερίδα για τις γυναίκες. Όσον αφορά το κάπνισμα, αυτό θα πρέπει να διακοπεί ή τουλάχιστον να μειωθεί. Συμπερασματικά λοιπόν, θα πρέπει να επιστρέψετε στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής που όλοι γνωρίζουμε. Τη γνωστή δηλαδή μεσογειακή διατροφή. Αλλά μια τέτοια αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί από μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και συνειδητά, ξεκινώντας από σήμερα για να σας παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Φυσικά πλεονέκτημα σε αυτό το σημείο έχουν τα άτομα νεαρής ηλικίας και τα παιδιά, από την ηλικία των οποίων πρέπει να αρχίζει η εφαρμογή όλων των παραπάνω συνηθειών διατροφής.